Ο σκόρερ της Λάρισας μέχρι στιγμής Πάτρικ Αλεξάνδροβιτς. Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος του στρώθηκε σε κανονικότητα. Έξαλλος Αλέκος Βερμιάδης για μια φάση που όπως έλεγε στους παίκτες του Πάτρικ δεν έχουμε δουλεύει τόσες φορές αυτή την κομπίνα τον αντιπάλου. Από τον Αλεξάνδροβιτς με δύναμη. Ο Λαλίν που είχε προσχωρήσει. Σουτ, ξαφνικό γκολ. 1-1. Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος του στρώθηκε. 1-1 λοιπόν. Στο 90 λεπτό, να ξανά το γκολ, πολύ ωραίο γκολ, αυτό το σουτ από τον Πολωνό. Λέντι, δεν περνάει μπάλα, έρθει το Αλεξάνδροβιτς, σουτ, ξαφνικό γκολ! Δεύτερο γκολ του Αλεξάνδροβιτς από τη μέρα. Ο Μπλέντι δεν μπορεί, έρχεται ο Αλεξάνδροβιτς και ο 1-0. Κινήθηκε γρήγορα ο Πολωνό. Συνοσχετικός αλλάζει με τον Τάσο, κριτικό Αλεξάνδροβιτς. Τον Διαμάντη ψάχνει τον διάδρομο, Πολωνός, καλό σουτ, γκολ! Που έκανε, θα βρει τον διάδρομο, τον είχε χάσει ο Διαμάντης, σουτάρει ο Πολωνός, ο Γουμάγιας. Από το 20 λεπτό της αναμέτρησης, βλέπουμε και από μια άλλη οπτική γωνία, το τέρμα του Πολωνού, Πεβλέρας και Μούτσα Μπλέντι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Ο Αλεξάνδροβιτς θα σουτάρει, γκολ! Γκολ από τον Πολωνό! Στο πιλκομπίν από τους παίκτες της Λάρισας με τον Νεμπεγλέρα μας δίχτυα της εστίας του. Μια άλλη οπτική γωνία. Απόλλωνας Αθηνών. Κουκόλης. Και οι δύο ομάδες είχαν πάντως τελικές προσπάθειες. Σαββίδης, Κρυστάλης και πήρε ο Κωνσταντινίδης. Κάθετα για τον Αλεξάνδροβιτς που βγαίνει στην πλάτη του Καζούμπα. Πλασάρει μπάλα στα δίκτυα. Δείτε ξανά την γρήγορη ανάπτυξη. Η κάθε την παλιά που βγαίνει από τον Κωνσταντινίδη στον Αλεξάνδροβιτς, το πλασέ σωστά. Ο αρχηγός την κάθε την παλιά, ο Αλεξάνδροβιτς το πολύ δυνατά το πλασέ και ψύχρεμα και δίνει άλλο χαρακτήρα στο παιχνίδι. Ενώ και μια διαφοροποίηση εσωτερικά, ο Παρασκευαίδης όπως έχουμε συνηθίσει στα αμυντικά γαμπ δεν θα αγωνιστεί σήμερα εκεί, αλλά στη θέση του τερμπακ. Για να δούμε αυτή την πρώτη προσπάθεια για. Όντως δεν μπορεί να τσιμπήσει μπάλα. Χασομέρης από τα δεξιά, στον άξονα. Γρήγορη εναλλαγή. Αλεξάνδροβιτς. Ψάχνει. Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος ως παίκτης του Εθνικού Βαζόρου έχει φύγει ηττημένος εδώ από το Λευκή Αρένα. Ο Γιάννης για τον Λαλίν. Κόπηκε η μπάλα πάνω στο Ζεκίνια. Δεν πρέπει να συνεχίσει. Έρχεται τον Εμπεγλέρας. Πλάγια για τον Παπαγιώργη. Για τον Λαλίν. Θα πάρει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Αλεξάνδροβιτς, Ζεκίνια, Πόνσε, Παγώνης, Αλεξάνδροβιτς, το τακουνάκι για τον Πάκο, φάσισε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Αλεξάνδροβιτς γρήγορα για τον κριτικό, να κάνει τη σέντρα από μακρύνει όμως ο Χαϊκάλης που γύρισε για να βοηθήσει. Επιμένει ο Νεμπεγλέρας, μπαίνει στη φάση ο Αλεξάνδροβιτς, περνάει από... Πόνσε. Η αρχική υπεροχή για τη Λάρισα την έχει διευκολύνει αφάνταστα. Αλεξάνδροβιτς έκοψε ωραία ο Παγούς. Γιώτας. Είδε τον Αλεξάνδροβιτς. Δίτσε ο Μπλέντι. Κάνει την πάση στον Πολωνό το γύρισμα. Ο Τόλιος προς στιγμή είναι. Ο Μπλέντι. Δείτε ξανά την συνδυασμένη ενέργεια από τον Αλεξάνδροβιτς στο γύρισμα. Ο Τόλιος προλαβαίνει. Μίτσης. Διορθώνει τώρα ο Βαγγελής. Νεμπεγλέρας προλαβαίνει, Αλεξάνδροβιτς. Πήγε να βρει κενά η Λάρισα στην άμυνα. Αλεξάνδροβιτς περνάει πάλι με όμορφη τρίπλα. Κόβεται όμως την μπάλα ο Αργεντίνος. Συνεχίζει ο Μπλέντι, έχει χώρο. Περιμένει ο Αλεξάνδροβιτς, του τη δίνει. Ο Πολωνός από πλάγια μπήκε στην περιοχή. Νέα τρίπλα για να περάσει. Shoot out της Λάρισας μέχρι στιγμής. Πάτρικ Αλεξάνδροβιτς. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει και μια ωραία τρίπλα για να αποφύγει το Ζουλιώτη και στη συνέχεια στέλνει out την μπάλα. Κόβει προς τη μήνυ. Εκεί ο Μίτσης ξανά, οι παίκτες Λάρισας, ο Αλεξάνδροβιτς αφήνει το πλεονέκτημα, δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Αλεξάνδροβιτς. Για να δούμε εδώ, ο Αλεξάνδροβιτς παίρνει την μπάλα, δεν υπάρχει τίποτα. Αλεξάνδροβιτς εκτελεί, το γέμισμα για τον Μανιά. Βάζει ο Αλεξάνδροβιτς να τις γεμίζει για τον Μανιά, ο Γιώτας. Κόψει Αλεξάνδροβιτς για τον Νεμπεγλέρα. Νεμπεγλέρας θα κόψει. Χασομέρης. Νεμπεγλέρας για τον Αλεξάνδροβιτς. Κίνηση από τον Παπαγιώργιου. Μένει ο Αλεξάνδροβιτς, δεν πάει εκεί. Στο Λόπε. Τώρα πάει στον Αλεξάνδροβιτς. Και γυρίζει πιο πίσω στο Λιμπερόπουλο. Yeah.
Ζούμπα. Κόβεται Αλεξάνδροβιτς, ο μοναδικός ξένος του εθνικού. Κωνσταντινίδης. Έξυπνο Αλεξάνδροβιτς κρατάει την κατοχή. Παλιά για τον Αλεξάνδροβιτς. Τον είχε αφήσει ο Καζούμπα. Έχει ανέβει και ο Κρυστάλλη. Συγκλίνει Αλεξάνδροβιτς. Δεύτερη τρίπλα. Πάει για το σουτ. Προφανώς θα το κάνει. Ας το πω. Της ομάδας άλλη μια φορά η κίνησή του. Βρήκε τον Κωνσταντινίδη, ανεβαίνει, δεν μπορεί να γυρίσει, κρατάει την μπάλα. Τώρα μέσα στην περιοχή προς τον Αλεξάνδροβιτς. Καθυστερεί ο Πολωνός πολύ, δεν μπορεί να σουτάρει εκεί. Θα κάνει κάτι σαν σουτ, βρήκε και στον Κωνσταντινίδη. Καλακτερός. Πράγματι, η κεφαλιά όμως. Αλεξάνδροβιτς, μια δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα δεν έχει βγει, Καζούμπας. Αλεξάνδροβιτς και Σαββίδης τώρα. Κλείνουν οι διάδρομοι πάλι από τον Γαλακτερό για τον Αλεξάνδροβιτς που είχε βγει πλάγια. Ο Καζούμπας στην πλάτη του. Αλεξάνδροβιτς κρατάει. Κερδίζει τον. Αλεξάνδροβιτς αρκετά πιεσμένος. Παίρνει πάντως την μπάλα και κάνει την κούρσα του. Με δύο αντιπάλους, πολύ ωραία τρίπλα. Τον κόβει όμως τελικά ο Τριάδης. Επιμένει ο Πολωνός, ξανακερδίζει. Αλεξάνδροβιτς, Πάτρικ Αλεξάνδροβιτς. Καλακτερός. Αλεξάνδροβιτς με τον Καζούμπα κολλημένο πάνω του, κάνει ένα τακουνάκι, βρίσκεται. Αυτό είναι το τακουνάκι που σας λέγαμε προηγουμένως, κάτω από τα πόδια του Καζούμπα. Για να μπει και θα αποχωρήσει ο Μαχαιρούδης. Και αυτός για ξεκούραση υποθέτω. Μια κάθε την παλιά πολύ δυνατή τρέχει ο Μπεκιάρης με το βάρο. Έχει τον Καζούμπα και άλλους δύο παίκτες. Χαριτίδης, οι προσποιήσεις, καθυστερεί. Ωραία πάσα στον Αλεξάνδροβιτς. Τέταρτε το Πολωνός. Αποκρούστη. Πώς έχει πάρει ψυχολογία εκτός από το προβάδισμα και δεν φτάνει στον Αλεξάνδροβιτς. Πάντως σίγουρα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. 1-1 από τον Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος του στρώθηκε η μπάλα. Και στο 90 λεπτό ισοφαρίζει για τη Λάρισα.